τότε. Παίρνατε πάρα πολλά χρήματα, αυτά που ακούμε τα ποσά ισχύουν. Ισχύουν τα ποσά. Ναι. Και 300 και 400 και 500 χιλιάδες και 1 εκατομμύριο υπάρχουν τραγουδιστές. Δραχμές τότε. Τι θυμάσαι τον Ωνάση τότε. Τα μπροστινά τραπέζια είχαν τον Περνιόν Σαμπάνια για να περάσει ο βασιλιάς του ελληνικού τραγουδιού να ακουμπήσει τα χείλια του. 17 άτομα ορχήστρα πίσω ο Γενατιάδης και έβγαινε ο Κούκοτας τότε με 200 σουξέ με τις φαβορίτες του και άρχισε να τραγουδάει και γονάτισε κάτω και ο Νάσης και όλοι αυτοί. Ήταν άλλες εποχές. Προσφέραν τότε ναρκωτικά την εποχή σου. Βουνά. Δηλαδή και εγώ πέρασα λόγι τους. Είσαι και δεν ξέρω αν είσαι ακόμα, ίσως και γυναίκα, ωστόσο. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα μικρόβιο που δεν είναι. Το έχει για όλη τη ζωή. Είναι τη μόδα τώρα. Βγαίνουν πολλοί και λένε με πόσες γυναίκες έχουν πάει. Να σε ρωτήσω και εσένα, θα μου πει. Καλά, είναι ντροπή, είναι ρωσιλία αυτό το πράγμα. Δεν κάνει να το κάνει ένας άντρας εδώ. Ένας σωστός άντρας δεν αναφέρεται ποτέ σε νούμερα. Εξάλλου παίζει ρόλο η ποιότητα, νομίζω. Και εγώ ήμουν ποιοτικός. Και με την τελευταία γυναίκα, δηλαδή με τη γυναίκα της μιας βραδιάς, ήμουν κύριος, ήμουν τζέντλμεν, τη σεβόμουν. Με θαυμάστε, έχεις πάει. Πώς δεν έχω πάει, με θαυμάστε, δεν έχω πάει. Και στο καμαρίνι, όπως δεν καλά. Έχει τύχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μου κλείσουν την πόρτα και να μου ορμήξουν. Έχει γίνει και αυτό. Ήσουν και ο πρώτος άντρας που έκανε φωτογράφηση στο Playboy γυμνός. Έλεγα και γιατί όχι. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και ήμουν μια χαρά. Μου και γιατί όχι. Τώρα που μπορώ να το κάνω, λέω, ας το κάνω. Δεν είναι κομπλεξικό σου, δηλαδή. Λεφτά. Και πήρα και αρκετά λεφτά. Τότε άντρες του την έπεφταν. Βεβαίως. Κοίταξε, αν ήθελα να κάνω καριέρα με διαφορετικό τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που γνωρίζουν πολλοί που λένε ότι ξέρεις ότι χρησιμοποίησανε θεμητά και αθέμητα μέσα, θα είχα κάνει άλλου είδους καριέρα. Είμαι υπερήφανος που έκανα. Έχω πάει μόνο με γυναίκες. Μόνο με γυναίκες. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και μία γυναίκα αν είχε. Μου επιτρέψεις να πω κάτι, Φέη. Επειδή βγαίνουν και λένε αριστερά και δεξιά.